Μεταφέρω καταρχήν το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη του Σταύρου του Αρναουτάκη και τις ευχές του για την επιτυχία της επίδοσης. Είναι στις Βρυξέλλες, γυρνάει αύριο το πρωί. Δεν είναι τυπικό, είναι πραγματικά ουσιαστικός ο χαιρετισμός, γιατί έχει δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα σας πω δύο λόγια μετά για την οδική ασφάλεια, για την βιώσιμη κινητικότητα, για τα θύματα που θερμούμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Θα χαιρετήσω τον συνάδελφό μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Κλόντζα, τον διοικητή της Προχείας του Αγίου Νικολάου, τους συναδέλφους μηχανικούς, γιατί η ιδιότητα δεν μας παίρνει ποτέ. Και έχω να πω ότι ιδιαίτερα η σημερινή εκδήλωση που είχα την τύχη και την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αρκετές λόγω της θέσης μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει το παιδί, τον ευάλωτο χρήστη. Μπράβο για την πρωτοβουλία. Γιατί αν δεν ξεκινήσουμε από εκεί, αν δεν σταθούμε από εκεί, δεν ξέρω αν έχουμε προοπτική μέλλον. Για το συγκεκριμένο θέμα έχω να σας πω κάτι. Έχω ακούσει τον κύριο καθηγητή σε μια παρόμοια εκδήλωση στο ΤΕΗ πριν λίγο καιρό. Στο ΤΕΗ, δεν καλά θυμάμαι. Όχι εδώ, στο Ηράκλειο. Ναι, καλά θυμάμαι. Νομίζω ότι η εμπειρία του και η γνώση του βοηθούν και πρέπει να τις ακούσουμε. Για το συγκεκριμένο θέμα λοιπόν έχω να σας πω κάτι. Με τη συνάδελφο τη Μαρία τη Σίτη, συνάδελφο μηχανικός, και με τον Λευτέρη του Μιχελάκη που είχε την πρωτοβουλία για να ασχοληθεί θεσμικά η περιφέρεια με μια ομάδα εργασίας για την οδική ασφάλεια. Έχουμε μια καλή συνεργασία το τελευταίο διάστημα και ειδικά στο θέμα που σήμερα συζητάτε στην Εσπερίδα, στην εκδήλωση, κάνουμε μια πρόταση, προετοιμάζουμε μια πρόταση για να μελετηθούν ενδεικτικά χώροι εκπαίδευσης, σχολεία, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο στα Χανιά που έχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα και να τα κατανείμουμε σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που να βρούμε, να προτείνουμε τους τρόπους που θα έχει μια ασφαλή προσέγγιση ο ευάλωτος χρήστης, το παιδί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο χώρο της μάθησης. Αυτό θα βγει ως πρόταση, μελέτη πρόταση και να αναλάβει η περιφέρεια, η χρηματοδότηση της περιφέρειας ή η Δήμη, αυτό θα το δούμε στην πορεία, για να υλοποιηθούν κάποιες δράσεις, θα τις έλεγα soft, θα τις έλεγα όχι βαριά έργα, αλλά κυρίως ενδεικτικές δράσεις που να προστατεύουν τα παιδιά και να λειτουργήσουν ως οδηγοί στα υπόλοιπα σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε και τις προτάσεις των φορέων της ενότητας του Λαστή, γιατί θα επιλεγούν ένα ή δύο σχολεία ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει η μελέτη να εκπονηθεί, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικές και η μελέτη όσον αφορά τα σχολικά συγκροτήματα, τα κέντρα εκπαίδευσης θα έλεγα εγώ. Μπορεί να είναι ΤΕΗ, μπορεί να είναι ένα ΕΠΑΔ ή να είναι κάποια άλλη σχολική μονάδα. Για να μην σας κουράσω, θα ευχαριστήσω άλλη μια φορά για την πρόσκληση, να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση και καλή δύναμη στους συναδέλφους που ασχολούνται με ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε, καλησπέρα από μένα. Αρχικά θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Δημάρχου του Δημαρχού Νικολάου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρέσκεται σήμερα λόγω φράσης στην Αθήνα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση σας σήμερα και την πρόσκληση σας σήμερα. Να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή του ΤΕ προκειμένου να γίνει αυτή η σπουδαία μερίδα που αφορά το παιδί και τη βιώσιμη την κινητικότητα. Που στόχο έχει να ενημερώσουν την τοπική κοινωνία, να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία και να υπάρξει, να έχουμε την ανάγκη ύπαρξης αλληλεσεβασμού των χρηστών του οδικού δικτύου, πεζών και οδηγών, όπως επίσης είναι προτεραιότητα μέλημα όλων μας
πολιτών και, πολιτών και δημοτών, συγγνώμη, και πολιτείας, έτσι ώστε να σεβαστούμε το περιβάλλον και έχουμε και πρέπει να αφήσουμε μάλλον στην επόμενη γενιά να τη διασφαλίσουμε μία πόλη κατάλληλη για όλους και ασφαλή. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να μεταφέρω και εγώ με τη σειρά μου το χαιρετισμό και τις ευχές του αστυνομικού διευθυντή Λασιδίου, του κ. Παπαδάκη, που δεν κατέστη την Αντώνα να παρευρεθεί σήμερα στην εκδήλωση λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές της απόψινής εσπερίδας. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό ότι οι επίσημοι θεσμοί του κράτους, όπως είναι το ΔΕΤΑΚ, διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις όπως η απόψινή και αποτελούν και για μας βοήθεια στο έργο που επιτελούμε καθημερινά ως υπηρεσία. Η οδική ασφάλεια είναι θέμα και ζήτημα όλων από εμάς. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι από εμάς, όλοι εμείς, για την οδική ασφάλεια. Καθημερινά έχουμε δει ότι το επίσημη πολιτεία έχει απαξιώσει την οδική ασφάλεια τα τελευταία χρόνια, διότι και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα καθημερινά να χάνονται συνανθρώποι μας τόσο άδικα στην άσφαλτο και ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή της Κρήτης. Εμείς ως υπηρεσία καθημερινά, σχεδόν καθημερινά ερχόμαστε, δείχνουν μάλλον ευαισθησία στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία. Καθημερινά ερχόμαστε, σχεδόν καθημερινά, σε επαφή με τους μαθητές και μεταβαίνουμε στα σχολεία. Μιλάμε με τους μαθητές, τους δίνουμε χρήσιμες συμβουλές για τα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, για τους βασικούς κανόνες που πρέπει να τηρούν, με σκοπό να γαλουχίσουμε μια νέα γενιά οδηγών που θα βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και πάλι θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην απόψινή εσπερίδα και θα ήθελα να κλείσω με μια μικρή παρατήρηση, με επιτρέπετε, ότι η αστυνομία διαθέτει ικανά στελέχη και στον νομό Λασιθίου με γνώση και εμπειρία στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να ήταν κάποιος προσκεκλημένος από τους εδώ να μας εκφράσει τις απόψεις του για την οδική ασφάλεια και να μας τη γνώμη του για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω εκ μέρους της Διευθυντικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου και θέλω να εκφράσω τη χαρά μου σήμερα που εδώ στο σπίτι μας γίνεται αυτή η εκδήλωση και να δώσω συγχαρητήρια διοργάνωση, γιατί βλέπω κόσμο σήμερα εδώ. Γιατί όπως ξέρετε, αυτό για το τεχνικό επιμελητήριο δεν είναι πάντα αυτό που πετυχαίνουμε. Μια από τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και θα ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και όταν λέω κρίση, δεν εννοώ μόνο οικονομική, εννοώ και κοινωνική και πολιτική. Τότε κάπως έχασε το ρόλο του, τουλάχιστον για τους νέους δυναμικούς. Και έτσι τώρα σε μια προσπάθεια να το ξαναβρει και να το ξαναπροσδιορίσει και να φέρει τον κόσμο μπροστά και να συνεχίσει να είναι ο σύμβολος της πολιτείας και του κράτους, προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Η κρίση όμως, όπως ξέρετε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κρίση, μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την παγκόσμια κρίση, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή. Όμως, θα ήταν καλό να μεταφερθούμε στον τόπο και να δούμε τι κάνουμε στην πόλη μας, στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας. Να σεβόμαστε όχι μόνο τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι μια ομάδα, σε μια μεγαλύτερη ομάδα που λέγεται εμποδιζόμενα άτομα, που είναι οι μαμάδες με τα καροζάκια, που είναι άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα. Καλά τα λέμε. Που είναι άνθρωποι που εν δυνάμει είμαστε όλοι μας μέσα σε αυτή την ομάδα, γιατί κάποια στιγμή θα έχουμε κάποιο ατύχημα, θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στην κίνηση. Οπότε νομίζω ότι ξεκινάμε καλά και σήμερα και για αύριο, γιατί έχουμε και μια εκδήλωση στο Ηράκλειο αύριο για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Επίσης υπάρχει μια εκδήλωση το Σάββατο το πρωί, την οποία θα οργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτών για τον τρόπο έκδοσης των νέων οικοδομικών αδειών. Αυτό το λέω γιατί όλα αυτά είναι σε μια προσπάθεια του τεχνικού επιμελητήρια να φέρει τον κόσμο μπροστά, κοντά και να επανακτήσει το ρόλο του. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.